Σωστά. Υπάρχει μια προσπάθεια να μην γίνει καν φανερή συνεδρίαση κανονική, να την ακούσουμε όλοι οι Έλληνες για το απορίσματα της υποκλοπής. Ναι. Όχι μόνο. Λοιπόν, από το όλα στο φως έχουν πάει στο όλα μυστικά. Τα μυστικά δεν είναι ένα, είναι τρία σήμερα που συζητάμε. Είναι μυστική συνεδρίαση εξεταστικής, απόρριτη, είναι μυστικά τα απορίσματα των κομμάτων και τρίτον είναι μυστικές, θα είναι μυστική και η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Αυτό το οποίο μάθαμε σήμερα λοιπόν είναι ότι πρώτον θέλουν ζητήσαν από τα κόμματα να μην δημοσιοποιήσουν τα απορίσματά τους, τα οποία φαντάστηκαν τη Δευτέρα στο Προεδρείο, αλλά να τα μεταβάσουν με έναν τρόπο που να είναι ασφαλής στο Προεδρείο κατευθείαν. Στικάκι τους είπαν, φέρετε τα σε στικάκι, όχι έγχαρτο. Οικονομία στο χαρτί, οικολογικό. Όχι, δεν είναι οικονομία στο χαρτί, είναι ότι ο οποίος πάει να κάνει εκτύπωση από το στικάκι. Υπάρχει αποτύπωμα στο στικάκι ότι ποιος το έχει ανοίξει. Γι' αυτό. Λοιπόν. Ένα, και το δεύτερο το οποίο μάθαμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει η συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία θα εγκρίνει τα απορίσματα, θα γίνει και κλεισμένο το θυρών. Και δεν θα μάθει ποτέ κανένας τίποτα. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη. Δεν έχει συμβεί από ό,τι θυμόμαστε τις πολλές τελευταίες δεκαετίες. Να σημειώσω επίσης ότι και η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία περιμένει να αγωνίσει ο κύριος Σπίρτσης να πάει να πει τον πόνο του, γιατί βουλευτής είναι και βρέθηκε να τον παρακολουθούν. Και η Νέα Δημοκρατία κάνει ότι αυτός ο κύριος Σπίρτσης δεν είναι βουλευτής και δεν μας αφορά η υπόθεση. Θα γίνει πότε? Την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη. Όσο πιο πίσω και πιο μακριά γίνεται. Λοιπόν, εδώ το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι εδώ πάμε. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, λες τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή που έχει ζητηθεί εδώ και από την αρχή του μήνα. Που έχει ζητηθεί να γίνει από τον προηγούμενο, από τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ο κ. Στασούλας είχε πει ότι έχουμε εξαντλήσει τις δύο συνεδριάσεις. Του Σεπτέμβρη και θα τις κάνουμε τον Οκτώβριο. Και αντί να ξεκινήσει ο Οκτώβρης νωρίς. Πάμε στο παρά 1 του Νοεμβρίου. Πάμε στο παρά 1 του Νοεμβρίου. Δηλαδή όσο γίνεται πιο μακριά. Εδώ είπε στον κύριο Στασούλα, μην μπερδευτεί με την. Αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, προφανώς όπως καταλαβαίνετε, τα επιβεβαίωσε μέσα πλησαφώς αυτά ο κύριος οικονόμου, ο οποίος ρωτήθηκε για το αν τα απορίσματα θα παραμείνουν μυστικά και είπε ότι είναι ένα πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι το χαρακτήρισε, το οποίο ακολουθείται και αφορά τις μυστικές υπηρεσίες. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα, έντονες καταγγελίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, μάλιστα, ήταν και αυτό που ανέβηκε στην πραγματικότητα το θέμα. Και είπε ο κ. Καραφανασόπουλος ότι εμείς θα δημοσιοποιήσουμε το δικό μας πόρισμα. Δεν θα μείνει μυστικό δηλαδή. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, για να δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα, από την αλήθεια. Τη στιγμή δεν έχουμε δει. Δεν υπάρχει μια δόση διαφάνειας αυτή. Και όλο αυτό το σκοτάδι και η αδιαφάνεια. Θυμίζω ότι η εξεταστική έγινε ακριβώς και μόνο για να υπάρξει διαφάνεια και να μάθουμε τι έχει συμβεί. Και όλη αυτή η αδιαφάνεια, ενώ δεν έχουμε καμία απολύτως ένδειξη ότι έκανε κάτι εναντίον της χώρας ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Κουκάκης.